Με αυτές τις εικόνες ξύπνησαν κάτοικοι της περιοχής Κορώνη Μαγαρά. Μεγάλες σημεντοσωλήνες κατά μήκος του ρέματος Χρυσοβαλάντου, με τους ίδιους να προσπαθούν να ρίξουν φως στην άκρη του τούνελ για το τι ακριβώς σχεδιάζεται στην περιοχή. Πώς μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο ριάκι όλο αυτόν τον όγκο αυτών των υδάτων μια τέτοια διαμέτρου σωληνώσεων? Μιλώντας στον τηλεοπτικό φακό, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή, ενώ παράλληλα δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το έργο από τους αρμόδιους της ΔΕΗ. Δέχτηκα μια διαμαρτυρία των κατοίκων εδώ χθες το μεσημέρι συγκεκριμένα. Αν μια τέτοια διάμετρος σωλήνων, δηλαδή περίπου 1,5 μέτρο, και μπορεί να μεταφέρει ένα τέτοιο τεράστιο όγκο νερών, πώς μπορεί να διοχετευτεί σε ένα ριάκι αβαθύ και ακαθάριστο και με όλα αυτά τα προβλήματα? Οπότε δηλαδή φοβάσαι πλημμυρικά? Εννοείται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έρθουν οι αρμόδιοι να μας ενημερώσουν. Οι ίδιοι λένε ναι στο αντιπλημμυρικό έργο, όχι όμως στο να καταλήγει στο ρέμα Χρυσοβαλάντου, καθώς όπως λένε, η μεγάλη συσσόρευση όμβριων υδάτων σε ένα ρέμα που έχει καθαριστεί αρκετά χρόνια θα μεταφέρει το πρόβλημα στην επίμαχη περιοχή με δυσάρεστα πιθανόν αποτελέσματα. Μάλιστα, όπως υποστήριξαν, το ρέμα Χρυσοβαλάντου σε αρκετά σημεία στενεύει, κάτι που εγκυμονεί τυχόν κινδύνους από την ορμή και το μεγάλο όγκο των υδάτων στο ρέμα. Θα λύσουν το πρόβλημα της Ηρακλή προς Θεού, αλίμονο, αλλά μην το μεταθέσουν σε μένα ή στους άλλους παρακάτω. Βλέπετε τώρα αυτά τα σπίτια εκεί πέρα θα πλημμυρίσουν. Έτσι, πόσα να το λύσουν. Χρόνια έχει να καθαρίσει το ρέμα εδώ? Τρία χρόνια δεν έχει καθαριστεί γύρω καθόλου. Τρία χρόνια καθόλου, τίποτα. Ούτε γέφυρα έχει γίνει, ούτε διαπλάτηση του αυτού, ούτε εκβάθυνση, ούτε καθαρισμό. Δεν τα καλάμια δεν έχουν. Το καλοκαίρι φοβόμαστε την πάρει φωτιά και καούμε το χειμώνα, μήπως πλημμυρίσουν. Απλά πράγματα δεν είναι. Και δεν μπορεί να υποδεχτεί ένα τέτοιο όγκο νερών με τίποτα. Εδώ πέρα σε βροχές που δέχεται μόνο τα όμβρια, μόνο τη εδώ περιοχή και πλημμυρίζει. Φανταστείτε όλο αυτόν τον όγκο των υδάτων. Δεν υπάρχουν σκάρες όμβρια? Όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΔΕΗ, πρόκειται για την πλημμυρική παρέμβαση στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατέων υδροσυλλογής, υπόγεια τα οποία θα καταλήγουν είτε σε αγωγούς ομβρίων, είτε στο ρέμα Χρυσοβαλάντου, είτε στο ρέμα Μεσαμπελιών. Την περίοδο αυτή γίνεται η προεργασία, ενώ το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τα 2 χρόνια.